Λοιπόν, βρισκόμαστε πάντα εδώ στο χώρο του 42ου River Party, στο Ριστόριο Καστοριάς. Έχουμε μαζί μας τον 12ο Πίθηκο, κατά κόσμο Άκη. Λοιπόν, Άκη, κατά κόσμο τον 10ο Πίθηκο. Δεν πάνω από ξανά να έχει. Σωστό. Πάμε ξανά. Έτσι πάει. Ναι. Άκη, κατά κόσμο. Εντάξει. Άκη, το κανονικό κατά κόσμο το... Δεν λέω τίποτα. Θα πω και το 10ο. Ναι, ρε, ναι, πες. Εντάξει. Και το. Πάμε ξανά. Σε εδώ. 3, 2, 1. Είμαστε πάντα στο χώρο του 42ου River Party. Έχουμε μαζί μας τον 12ο Πίθηκο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, φίλε μου, καλησπέρα. Γεια σου, Ζήση. Λοιπόν, να πούμε ότι μετά. Δεν ξέρω αν έχει ξαναπέξει ποτέ στον Εστόριο, η πρώτη φορά. Όχι, είναι η πρώτη φορά στον Εστόριο, ναι. Δεν έχω ξαναπέξει ποτέ. Πώς σου φάνηκε το μέρος? Είναι φοβερό το μέρος, ειλικρινά. Εντάξει, το άκουγα πάρα πολλά χρόνια, το ήξερα σαν φεστιβάλ. Αλλά είναι η πρώτη φορά που το επισκέπτομαι και πραγματικά ο χώρος είναι υπέροχος. Και μπράβο, είναι. Φαίνεται πως το φεστιβάλ θα είναι πολύ, πολύ πετυχημένο. Δεν έχω ξαναέρθει, σου λέω, αλλά ήδη από ό,τι βλέπω είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, από ό,τι ξέρουμε, έχει βγάλει νέα δουλειά φέτος. Mm-hmm. Ποια είναι η ανταπόκριση του κόσμου σε αυτή τη δουλειά? Εντάξει, όπως κάθε νέα δουλειά, ξέρεις, υπάρχει ένα hype πάντα στην αρχή όταν βγαίνει. Ο κόσμος γουστάρε πάρα πολύ, γιατί ήταν όλοι πιεσμένοι, ειδικά μετά τα τελευταία δύο χρόνια με την καραντίνα, τον κορονοϊό και όλη αυτή την κατάσταση. Όλοι είχαν ανάγκη να ακούσουν μουσική. Οπότε και στις παρουσιάσεις δίσκου το είδαμε ότι ο κόσμος το ευχαριστήθηκε πάρα πολύ και γενικά πάρα πολύ καλά σχόλια πήρα. Αυτό ακριβώς. Και εγώ δηλαδή έχω ακούσει τα καλύτερα για εσάς, για το δίσκο σας. Μήπως ετοιμάζεις ήδη το επόμενο δίσκο? Εντάξει, γράφω μουσική. Τώρα πότε θα βγει δίσκος ολοκληρωμένος δεν μπορώ να το γνωρίζω ακόμα, γιατί ξέρεις, αυτά τα πράγματα παίρνουν χρόνο μέχρι να ζυμωθούν και να βγουν όπως το θέλει ο καλλιτέχνης, ρε παιδί μου. Οπότε ακόμα. Το Μάιο βγήκε ο δίσκος, τον Απρίλιο βασικά. Έχουμε ακόμα να τρέξει καιρός. Αλλά εντάξει, η μουσική δεν σταματάει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ποια είναι η άποψή σου γενικότερα για την hip hop σκηνή στη χώρα μας, στην Ελλάδα? Τώρα αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Εντάξει, δεν μπορώ. Τι να σου πω τώρα, ότι ναι, είναι καλή, δεν είναι καλή. Ανεβαίνει πάρα πολύ. Αυτό είναι το μόνο καλό. Ανεβαίνουν, υπάρχουν πάρα πολύ καλοί καλλιτέχνες. Πολλοί νέοι καλλιτέχνες καλοί. Οπότε εγώ χαίρομαι, μπορώ να σου πω αυτό, ότι είναι σε πολύ καλό επίπεδο αυτή τη στιγμή. Πολύ ωραία. Λοιπόν, και ένα μήνυμα για τον κόσμο ο οποίος μας ακούει και μας βλέπει, που σκέφτεται ακόμα αν πρέπει να έρθει στο χώρο του Νεστορίου, στο River Party. Ναι. Όχι. Είναι πάρα πολύ ωραία. Πιστεύω και εγώ σαν θεατής θα ήθελα να έρθω να το δω αυτό. Οπότε καλό είναι όποιος το σκέφτεται να το κάνει. Έτσι. Λοιπόν, εύχομαι να σας απολαύσουμε, να κάνεις μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Ευχαριστώ. Και φυσικά να τα πούμε ξανά σύντομα στο άμεσο μέλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Ζήση.